Με την ίδια. Πώς σας φάνηκε πρώτη φορά που τον είδατε στην τηλεόραση? Μου άρεσε. Ήτανε πρωτόγνωρο, ξέρεις, βλέπεις ηθοποιούς, ξέρω εγώ, και όλους τους γνωστούς, και ξαφνικά βλέπω το παιδί μου. Ήταν πολύ όμορφο. Και ήταν και πολύ όμορφος και εκείνος. Και σχολιάστηκε κιόλας οι στιλιστικές του επιλογές. Ότι είναι σαν μοντέλο. Ναι, ναι. Μα τι λένε το παιδί μου, είναι ένα κουκλί. Τραγική κατάσταση. Τραγική φιγούρα, ε. Τα γυαλιά που φοράει πώς σας φαίνονται? Τέλεια. Κυρία Πόπη, με τα κορίτσια πώς το πάει? Σας έχει γνωρίσει ποτέ κάποια κοπέλα του ή δεν του λέτε γνώμη? Έχω γνωρίσει κανένα δύο κοπέλες. Εγώ όλες τις βλέπω καλές. Νευριάσατε ποτέ με κάποιον παίκτη? Αρκετές φορές. Κοίταξε, ένα πράγμα που με είχε πειράξει ήταν ότι είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι η Μάρλεν, ξέρω εγώ, τα έχει με το Σταύρο. Επειδή ήξερα ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, με ενόχλησε. Κάνουμε χαμό σήμερα. Άμα το πάρει, θα κάνουμε χαμό. Μας ακούσει όλη η ζεφριά. Απόλυτο τριάντα! Μπράβο! Βασικά, ό,τι θα κερδίσει, έχει κάνει αγώνα. Νομίζω είμαστε νικητές από τώρα. Μπράβο! Συγχαρητήρια, Πόπη, μπράβο! Τσίχο! Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρελαθεί. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, πολύ περήφανη, όλα σε υπερθετικό βαθμό. Νιώθω απίστευτη χαρά. Συγκινηθήκατε? Ναι, συγκινήθηκα για το τριαντάρι. Έρωτας αλήτης, Σταύρος Βαρθαλίτης. Το γνωρίζατε μέσα σας ότι θα κέρδιζε? Ναι, από την πρώτη στιγμή που πήγε, του είπα, πήγαινε πάρ' το κέλα. Δεν είχα άλλη σκέψη μες στο μυαλό μου, δηλαδή δεν είχα ενδιασμούς. Απλά η αγωνία πάντα υπάρχει όμως, μέχρι την τελευταία στιγμή.